Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και ακόμα ένα απόγευμα εδώ για να βρούμε λύσεις μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας ο Στάθης Χρυστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας, καθώς και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος που εξειδικεύεται στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο μετά από ένα απαραίτητο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία. Την ειδησιογραφία μονοπολεί σήμερα από το πρωί και μέχρι αυτή την ώρα η ομοιρία που δυστυχώς βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο πολυτελές ξενοδοχείο Radisson Blue στην πρωτεύουσα Μπαμακό του κρατηδίου Μάλι. Ένοπλοι επιτέθηκαν το πρωί φωνάζοντας σύμφωνα με μαρτυρίες «Ο Θεός είναι μεγάλος». Στον χώρο βρίσκονται μεταξύ άλλων πολίτες της Γαλλίας, της Τουρκίας και της Κίνας. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τα ξένα πρακτορία, ενώ ήδη 80 όμηροι έχουν απελευθερωθεί μετά από έφοδο των ειδικών δυνάμεων του Μάλι. Πριν από λίγα λεπτά, το Υπουργείο Ασφαλείας του Μάλι ανακοίνωσε ότι τρεις εκ των δραστών είναι νεκροί και οι υπόλοιποι έχουν κατευθυνθεί στην ταράτσα του ξενοδοχείου. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε στην πορεία της εκπομπής μας. Και να περάσουμε τώρα στην εσωτερική δημοσιογραφία. Κατατέθηκε στην Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 από τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου, που κατέθεσε παράλληλα την εισηγητική έκθεση και τον τόμο με τις φορολογικές δαπάνες του 2016. Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Βούτσης, η συζήτηση ξεκινά στην αρμόδια επιτροπή την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, με 4 συνεδριάσεις και θα εισαχθεί στην Ολομέλεια την Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, με σκοπό να ψηφιστεί το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, με την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Στο σημερινό Euro Working Group αποδεσμεύεται η υποδόση των 2 δις ευρώ που εκκρεμεί από τον Αύγουστο, αλλά και τα 10 δις ευρώ που προορίζονται για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Η εισήγηση του Euro Working Group θα επικυρωθεί από το Euro Group τη Δευτέρα και στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM για την εκταμείευση των χρημάτων. Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το ασφαλιστικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. Κατρούγκαλος, ο οποίος συναντήθηκε χθες με το κουαρτέτο των δανειστών. Για τη χθεσινή συνάντηση τόνισε πως έγινε μια γενική πολιτική συζήτηση. Παράλληλα, ο Υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θα προβεί σε περικοπές συντάξεων αν δεν υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα οδηγήσει σε ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα. Με νέο έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε7 του νόμου 4093/2012 δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών. Αύξηση του εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες από 1η Ιανουαρίου του 2016 στο 1,40 ευρώ από το 1,20 ευρώ που ισχύει σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πίρτζης στο πλαίσιο παρουσίασης του προγράμματος για το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Η τιμή του μειωμένου εισιτηρίου από τα 0,60 λεπτά θα ανέλθει στα 0,70 λεπτά του ευρώ. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News.
Άλλη μία μέρα, κυρίες και κύριοι, με αδύναμες τις τράπεζες, αδύναμος κρίκος οι τράπεζες και στη σημερινή συνεδρίαση. Ο Γενικός Δείκτης λίγα λεπτά πριν κλείσει το χρηματιστήριο Αθηνών, αυτή τη στιγμή στο μείον 1,75%. Πάμε για τις τελευταίες εξελίξεις να μιλήσουμε με τον Λουκά τον Γεωργιάδη, τον συνάδελφο, να μας πει τι έπεται. Καλησπέρα, Λουκά. Καλό σας απόγευμα. Έχουμε μια δυτή εικόνα, θα λέγαμε, στις συστημικές τράπεζες. Οι δύο. Η Eurobank και η Αλφα βρίσκονται σε θετικό έδαφος αυτή την ώρα. Αντιθέτως, έχουμε στο limit down την Εθνική και την Πειραιώς. Για την Πειραιώς, να πούμε ότι πριν από λίγο έκλεισε το βιβλίο των προσφορών. Ολοκληρώνεται δηλαδή και εκεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αλλά οι πιέσεις είναι τέτοιες ώστε να βρει η τιμή στο ταμπλό την αντίστοιχη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Να πλησιάσει τέλος πάντων προς την αντίστοιχη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αυτή την ώρα. Η Eurobank σημειώνει τα υψηλότερα κέρδη κατά 6,25% και η Αλφα με άνοδο 1,75%. Η Εθνική στο limit down 30% οι απώλειες, στο Warrant χάνει 33%. Η Πειραιώς επίσης στο limit down 28,57% η πτώση και το Warrant υποχωρεί 33,33%. Έχουμε μερικές... Πού οφείλεται αυτή η μεικτή εικόνα, Λουκά? Έχουν ολοκληρωθεί οι αυξήσεις κεφαλαίου σε Eurobank και Αλφα. Η αγορά βλέπουν κάποιοι ότι θα υπάρχουν κάποιες αγοραστικές ευκαιρίες. Σίγουρα οι κινήσεις αυτές γίνονται από πολύ έμπειρους επαγγελματίες, έτσι, και έχουν... οι οποίοι είναι, ξέρουν πότε θα μπουν και πότε θα βγουν, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Η Εθνική και η Πειραιώς βεβαίως, με βάση τις τιμές που έχουν ανακοινώσει για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, η αγορά, οι επενδυτές που πολλούν, και όταν λέμε επενδυτές εννοούμε κυρίως τους ξένους, κατά τον μεγαλύτερο βαθμό ξένους, οι οποίοι πουλάνε να αποκτήσουν ρευστότητα, και βεβαίως από εκεί και πέρα ενδεχομένως περιμένουν και πτώση των μετοχών όταν θα μπουν τα καινούργια χαρτιά στο ταμπλό. Βλέπουμε επίσης περιορισμένες βέβαια πιέσεις και στον ΟΤΕ, τον ΟΠΑΠ αλλά και τη ΔΕΗ, καθώς θεσμικά χαρτοφυλάκια πουλάνε για να αποκτήσουν ρευστότητα ή για να κάνουν αρμπιτράζ, όπως λέμε, σε σχέση με τις απώλειες από τις τραπεζικές μετοχές. Η ουσία είναι ότι ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία. Την ερχόμενη εβδομάδα, πριν από λίγο, το Reuters έβγαλε σε δημοσίευμα του Reuters, αναφέρεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει εκταμίευση και των 2 δισεκατομμυρίων της υποδόσης αλλά και των 10 δισεκατομμυρίων για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Άρα όλα έχουν πάρει το δρόμο τους. Από εκεί πέρα όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τους μικροεπενδυτές, το λέμε αυτό, σε ό,τι αφορά στις τραπεζικές μετοχές. Περιμένουμε βεβαίως να ολοκληρωθούν οι αυξήσεις. Η Εθνική Τράπεζα είναι αυτή η οποία μπαίνει στο χώρο την ερχόμενη εβδομάδα. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει προτίμηση στους υφιστάμενους μετόχους και τους μικρομετόχους με ελάχιστο ποσό, τα 1.000 ευρώ. Μπορεί να μπει κάποιος δηλαδή στην αύξηση κεφαλαίου με 1.000 ευρώ τουλάχιστον. Περιμένουμε την ολοκλήρωση και της αύξησης κεφαλαίου και της Εθνικής Τράπεζας και στη συνέχεια βεβαίως τις νέες μετοχές να μπουν στο ταμπλό. Θα γίνει και reverse split και στην Eurobank και στην Αλφα και στην Πειραιώς. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ταμείο, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος μας, που εξειδικεύεται στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, καθώς και ο Στάθης Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας, είναι στο στούντιο μαζί μας για να δώσουν λύσεις και να απαντήσουν ζωντανά, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, στα δικά σας ερωτήματα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, φέρεται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη η Αλ-Κάιντα για τα τραγικά γεγονότα που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στο Μάλι, στο ξενοδοχείο στο Μάλι. Σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter, δεν είναι τίποτα επίσημο, απλά αυτό μας λένε οι τελευταίες μας πληροφορίες. Να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη, τον Αναστασόπουλο, τον δικηγόρο μας, όπως σας είπαμε. Και δεν έχουμε να πούμε, Δημήτρη. Έχουμε πολλά να πούμε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα που είσαι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Και περιμένουμε σε λίγα λεπτά να έρθει και ο Στάθης Χριστοδουλέλης. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα είναι σε λίγο εδώ για να μιλήσουμε. Άρα λοιπόν έχουμε το χρόνο, Ευδοκία, για να δούμε τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, γιατί ακούσαμε πράγματα πραγματικά τραγικά. Να το πω απλά. Το δημόσιο θα σου ζητάει και πίσω τα χρήματα που σου έχει δώσει. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές φήμες γύρω από τον νόμο, γιατί παρουσιάστηκε τον νόμο σαν ένα αρχικό σχέδιο στον προφορικό λόγο, χωρίς να έχουμε το κείμενο. Άρα λοιπόν υπήρξαν πολλές παρεξηγήσεις. Πλέον είναι νόμος του κράτους, έχουμε διαβάσει το κείμενο. Από εκεί και πέρα
Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία από την έννοια ότι δεν καταργείται άμεσα ο νόμος Κατσέλη, mm-hmm. αλλά έχει μια λήξη, δηλαδή θεσπίσεται ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2018 θα είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχουν δανειολήπτες προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία και θεωρώ πως εν πάση περιπτώσει είναι άξιο να το αναφέρουμε, είναι ότι όσοι προλάβουν και καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι το τέλος του χρόνου θα κριθούν με τον παλιό ευνοϊκότερο νόμο. Άρα λοιπόν ο κόσμος ο οποίος. Δηλαδή εννοείς μέχρι το τέλος του 2015. Μέχρι το τέλος του 2015, όσοι προλάβουν λοιπόν να καταθέσουν αίτηση του νόμου Κατσέλη θα κριθούν με τον παλαιότερο νόμο, ο οποίος δεν έχει κριτήρια όπως έχει ο νέος νόμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν μπροστά τους καιρό να το κάνουν, γιατί η διαδικασία πλέον είναι διαφορετική. Προκειμένου να υποβάλεις την αίτηση, πρέπει υποχρεωτικά με την κατάθεση να έχεις και ένα πλήθος από έγγραφα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει από αύριο κιόλας να κάτσουν να ψάξουν ποια είναι τα έγγραφα, προκειμένου να τα συγκεντρώσουν. Για να βοηθήσω και εγώ μπορώ να αναφέρω αυτά τα οποία είναι τα πιο ουσιαστικά και ίσως έχουν μια δυσκολία. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, να δούμε λοιπόν το πριν και το μετά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι σημαίνει αυτός ο πολύτιμος λοιπόν χρόνος που έχουν μέχρι το τέλος του 2015 για να μπουν λοιπόν με τις νέες ρυθμίσεις, με τα νέα κριτήρια. Να καλησπέρισουμε μόνο σε αυτό το σημείο την κυρία Άννα, η οποία μας περιμένει από το διάλειμμα, να την καλησπέρισουμε και μετά να συνεχίσουμε σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Εκτός αν είναι θέμα όμως σύνταξης που πρέπει. Συγχαρητήρια για την. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Άννα. Ήθελα να ρωτήσω εάν μπορώ να μπω στο νόμο Κατσέλη, επειδή έχω και έναν επαγγελματικό χώρο. Να σας απαντήσω. Το ότι έχετε ένα δεύτερο ακίνητο, αυτή τη στιγμή με το παλιό νόμο, γιατί αν θα κάνετε την έτσι θα πρέπει να την κάνετε τώρα, δεν σας απαγορεύει το γεγονός ότι υπάρχει κάποιο άλλο ακίνητο να υποβάλλετε την αίτηση. Απλά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και είναι, θεωρώ το πιθανότερο, αυτός ο χώρος να εκποιηθεί. Δηλαδή να τον χάσετε σε κάποιο πληστηριασμό. Το ίδιο το δικαστήριο δηλαδή θα βρει τρόπο να ρυθμίσει τις οφειλές σας ανάλογα με το ύψος της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας σας. Από εκεί πέρα όμως, από τη στιγμή που υπάρχει και ένας άλλος χώρος ο οποίος μπορεί να ρευστοποιηθεί, το πιθανότερο είναι να το κάνει ο δικαστής. Ναι, αλλά ο επαγγελματικός χώρος έχει μεγαλύτερη αξία από το διαμέρισμα. Αν ο επαγγελματικός χώρος έχει μεγαλύτερη αξία από το διαμέρισμα, αυτό σημαίνει ότι αν ο δικαστής κρίνει λόγω ηλικίας, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είστε 30 ετών για να σας βάλει να πληρώνετε μία δόση για τα επόμενα. 74 είμαι. Ορίστε. 74. Μάλιστα. Άρα το πιθανότερο είναι ο δικαστής να επιλέξει να ρευστοποιήσει τον επαγγελματικό χώρο, προκειμένου να μην έχετε μπροστά σας μία μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων σας και να μην σας πειράξει καθόλου το σπίτι. Διαφορετικά, ο μόνος τρόπος να το γλιτώσετε αν θα κάνετε την αίτηση είναι να πείσετε το δικαστή ότι θα πληρώσετε σχεδόν ολόκληρη την οφειλή σας. Ναι, αλλά ενώ είχε 300.000 ας πούμε, τώρα έχει 100 το διαμέρισμα. Ναι, θα πληρώσω εγώ την τράπεζα για 300.000. Όχι, αυτό εξαρτάται. Δεν είναι τόσο απλό. Θα πρέπει να μιλήσετε με δικηγόρο σίγουρα για να έχετε τον χρόνο να αξιολογήσετε τι σας συμφέρει. Αλλά αυτό που λέμε πολύ απλά λόγια είναι ότι αν η οφειλή σας δεν είναι τόσο μεγάλη, τότε πιθανό είναι να βρεθεί. Σας περίπου πού κυμαίνεται, κυρία Άννα, σε τι ποσό? 150. Συγγνώμη. 20-150.000. Και τι αντικειμενική αξία έχει το σπίτι σας? Πού να ξέρω εγώ τώρα, έτσι όπως πέσανε. Η αντικειμενική αξία είναι σταθερή. Ναι. Η αντικειμενική αξία είναι σταθερή, κυρία Άννα. Δεν έχει αλλάξει αντικειμενική αξία. Αυτό που σας λέω λοιπόν, κυρία Άννα, είναι ότι μία αίτηση του νόμου Κατσέλη έχει μεγάλο ρίσκο, γιατί ο δικαστής μπορεί να επιλέξει, προκειμένου να σας βάλει να πληρώνετε για τα επόμενα 20 χρόνια ένα ποσό, να ρευστοποιηθεί λόγω ηλικίας το δεύτερο ακίνητο. Γιατί αυτό είναι, θεωρώ, και το πιο λογικό. Γιατί με τη ρευστοποίηση ενός ακινήτου θα γλιτώσετε και το σπίτι σας, αλλά και οι τράπεζες δεν θα έχουν τον κίνδυνο, τέλος πάντων, μιας μακρινής διάρκειας αποπληρωμής των οφειλών σας. Γιατί θα πάρουν τα χρήματά τους άμεσα. Άρα λοιπόν, εάν δεν θέλετε να χάσετε και να ρισκάρετε τίποτα, θα πρέπει να πάτε στην τράπεζα και να ρυθμίσετε την οφειλή σας με μια ρύθμιση η οποία θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και από εκεί και πέρα, εάν έχετε και παιδιά, να βρείτε και έναν τρόπο μαζί με τα παιδιά σας να διευθετήσετε το πρόβλημά σας. Μάλιστα. Μπορείτε να πάτε, έχετε δύο επιλογές λοιπόν. Απλά σας είπε ο κύριος Αναστασόπουλος τους κινδύνους που διατρέχετε και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Στη μία περίπτωση να πάτε να μιλήσετε με το υποκατάστημα της τράπεζας που ανήκετε. Εκτός και αν ο δικαστής δεχτεί, αυτό που λέω στην κυρία είναι πολύ απλό, απλά
Ναι. Εκτός και αν ο δικαστής δεχτεί ότι θα τη βάλει να πληρώσει σχεδόν όλα τα χρήματα που χρωστάει. Εμείς τώρα λέμε όλα τα πιθανά σενάρια. Ναι, ναι, και ναι, προσπαθούμε ναι, να, ναι, να βρούμε μία λύση στο ναι, ναι, απλά, απλά αυτό, που, αυτό που λέω στην κυρία, ευθέως εφόσον δεν θέλει να ρισκάρει για το δεύτερο ακίνητο, mm-hmm. είναι να μην κάνει την αίτηση του νόμου Κατσέρη και να βρει έναν τρόπο πείτε, λοιπόν, αρχικά εξοδικαστικά να ρυθμίσει τον οφειλή τη. Διαφορετικά, εάν θα κάνει την αίτηση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει το ρίσκο να χάσει το ακίνητο. Από εκεί και πέρα είναι στην είναι επιλογή σας του καθηγητή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άννα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να πούμε γιατί δεν είπαμε, Δημήτρη, τι γίνεται λοιπόν αυτοί που θα κάνουν αίτηση μέχρι το τέλος του έτους και τι θα γίνει λοιπόν με τη νέα χρονιά. Ναι, λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι αυτοί που θέλουν να κάνουν την αίτηση με το παλαιό καθεστώς θα πρέπει να προλάβουν να την κάνουν μέχρι το τέλος του έτους. Για να κάνουν την αίτηση αυτή, λοιπόν, πρέπει να έχουν ένα πλήθος από έγγραφα. Αυτά τα οποία έγγραφα τα οποία θα δυσκολευτούν να βρουν mm-hmm. είναι πολύ συγκεκριμένα και θα πω ενδεικτικά ότι χρειάζονται όλες τις συμβάσεις των τραπεζικών τους δανείων, τις καταγγελίες εφόσον αυτές υπάρχουν, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο ποινικού μητρώου και από εκεί πέρα τα καθαριστικά σημειώματα Ε9, ΕΤΑΚΙ, ΕΝΦΙΑ και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να βοηθήσει, το οποίο νομίζω πως είναι εύκολο να το συγκεντρώσουμε με μια εκτύπωση από το TaxisNet. Mm-hmm. Από εκεί πέρα λοιπόν αυτοί θα κριθούν με τον παλαιό νόμο. Όσοι επιθυμούν ή δεν προλάβουν να πάνε μέχρι το τέλος του έτους και υποβάλουν αίτηση από 1η-1η του 2016, θα κριθούν με το νέο καθεστώς, το οποίο είναι πολύ πιο συγκεκριμένο, πιο αυστηρό και αυτομάτως αποκλεί κάποιους οι οποίοι έχουν υψηλά εισοδήματα. Ενώ δηλαδή μέχρι σήμερα μπορούσε να κάνει την αίτηση οποιοδήποτε, ακόμα mm-hmm. και αν έπαιρνε για παράδειγμα το μήνα 5.000 ευρώ, αυτό πλέον απαγορεύεται mm-hmm. και έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα όρια. Θα πω εγώ τώρα έτσι, ενδεικτικά μερικά παραδείγματα για να μην κουράζω. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε για παράδειγμα ότι ένας ενήλικας, ο οποίος είναι άγαμος και δεν έχει παιδιά, το εισόδημά του δεν θα πρέπει να ξεπερνά το μήνα γύρω στα 1.600 ευρώ, mm-hmm. τα 1.159 ευρώ mm-hmm. για να είμαι και ακριβής. Το σύνολο της όχι της περιουσίας του μηνιαίου εισοδήματος. Δεν πρέπει να ξεπερνά το μηνιαίο εισόδημα, λοιπόν, τα 1.159 ευρώ. Και από μισθούς αλλά και από ενίκια. Ακριβώς. Ό,τι μπορεί να είναι και αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι το μέσο μηνιαίο εισόδημα. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι επί 14, είναι το μέσο μηνιαίο εισόδημα. Από εκεί και πέρα η αντικειμενική αξία της κυρίας κατοικίας του δεν πρέπει να ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. Για κάποιον ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει και δύο παιδιά, το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2.924 ευρώ, ενώ η αντικειμενική τις 260.000 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο χαμηλά τα εισοδήματα, ναι. αλλά εν πάση περιπτώσει αποκλείει και πολλούς οι οποίοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Και επιπλέον θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης σύμφωνα με τον κώδικα δεντολογίας των τραπεζών, όπου θα επαναλάβω και όπως έχω επαναλάβει και πολλές φορές εδώ την εκπομπή, ότι ποτέ δεν χάνομαστε από την τράπεζα και τελικά το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί αυτοί οι οποίοι χάθηκαν από την τράπεζα αποκλείονται από τον νόμο. Mm-hmm. Και συνεργάζομαι με τον δανειολήπτη, είναι αυτός ο οποίος απαντάει εγκαίρως στην τράπεζα εντός υποθεσμιών και επικυρωποιεί όλα τα στοιχεία, δηλαδή δίνει. Ό,τι του ζητήσει. Ακριβώς. Λοιπόν, οικονομικά τράπεζα, στοιχεία, μάλιστα. δικαιολογεί για ποιο λόγο είναι σε αδυναμία. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως η κατοικία που θέλει να διασώσει πρέπει να είναι η κύρια κατοικία του. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λες, γι' αυτό κιόλας έχουμε τους τηλεθεατές που πάντα προηγούνται εδώ και θα θέλαμε να μας θέσουν το ερώτημά τους. Ο κύριος Γιάννης είναι ο επόμενος. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Μια ερώτηση στον κύριο σχετικά με τον νόμο Κατσέλη. Τον κύριο Αναστασόπουλο, μάλιστα. Με ακούτε? Σας ακούμε. Έχει βγει απόφαση η οποία... Σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Έπεσε η γραμμή του κύριου Γιάννη. Επόμενος τηλεθεατής είναι ο κύριος Δημήτρης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Δημήτρη. Για τον κύριο Χριστοδουλέλη. Ο κύριος Χριστοδουλέλης, επειδή δεν θα είμαι να σας αδικήσουμε, σε λίγα λεπτά είναι ήδη, σε 2-3 λεπτά θα κάθεται στη θέση του. Αφήστε όμως το τηλέφωνο σας, θα σας καλέσουμε εμείς, γιατί δεν θέλουμε να σας αδικήσουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, συνεχίζουμε λοιπόν. Επειδή τώρα λέμε πολύ γρήγορα τους αριθμούς, όποιος θέλει να ενδιαφερθεί θα τους βρει συγκεκριμένα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι το ότι πλέον υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Από εκεί και πέρα, αλλάζει ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί από το δικαστήριο, δηλαδή θα πρέπει τελικά να εξαντληθούν τα περιθώρια των χρημάτων που θα πληρώσει. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος ότι θα κάνει μια αίτηση για τον νόμο Κατσέλη και ο δικαστής θα βγάλει ό,τι δόση νομίζει αυτός. Mm-hmm. Είναι υποχρεωμένος ο δικαστής να βγάζει πλέον μια δόση, η οποία είναι σημαντική και είναι μέρος του εισοδήματος αυτού. Και από εκεί και πέρα, η δόση αυτή θα μοιράζεται συμμέτως στις τράπεζες. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι θα πληρώνει την εμπορική αξία. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Για έναν λοιπόν άνθρωπο ο οποίος έχει 1.000 ευρώ. Ναι. Μισθό το μήνα. Mm-hmm. Και είναι και τα μοναδικά του έσοδα αυτά. Mm-hmm. Και ο οποίος χρωστάει και στις 4 τράπεζες. Ναι. Να πούμε ότι χρωστάει σε 4 τράπεζες, έτσι. Ναι. Στην κάθε μία χρωστάει από 300 ευρώ. Mm-hmm. Σου λέω ένα παράδειγμα, mm-hmm. έτσι. Το οποίο δεν μπορεί, από ό,τι καταλαβαίνεις, να ανταπεξέλθει. Ναι. Πώς ορίζει ο δικαστής
το ποσό για το οποίο πρέπει εκείνος να ζήσει. Λοιπόν, η βιοποριστική... Ναι, έχει προβλεφθεί και αυτό στο νόμο. Λοιπόν, τα ποσά που προανέφερα έχουν ως βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Ακριβώς. Είναι ένας άλλος νόμος που έχουμε αναφέρει ξανά στο παρελθόν. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα χρησιμοποιηθούν και στον κώδικα βεντολογίας. Mm-hmm. Είναι ένας γενικός τρόπος υπολογισμού του μίνιμουμ διαβίωσης ενός προσώπου μιας οικογένειας. Για αυτό πάει. Άρα, σύμφωνα λοιπόν, με το... Σύμφωνα, έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Mm-hmm. Υπάρχει στην ιστοσελίδα, υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένος πίνακας όπου έχει υπολογιστεί τι χρειάζεται ένας άνθρωπος κάθε μήνα για να ζήσει. Πόσα χρήματα περίπου. Θα σας πω ακριβώς πόσα είναι για παράδειγμα για έναν ενήλικα. Για έναν ενήλικο τα χρήματα που χρειάζεται το μήνα είναι γύρω στα 682 ευρώ. Άρα λοιπόν, εάν αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται τα 682 ευρώ, που είναι η καλή εκδοχή, είναι το ανώτερο ποσό που έχει υπολογιστεί βάσει της κλίμακας, μαζί με την ψυχαγωγία, τα ταξίδια, τις ιατρικές δαπάνες, έτσι είναι το ανώτερο που μπορεί να φτάσει. Μάλιστα. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έχει το μήνα 1.000 ευρώ εισόδημα, μάλλον αφαιρούνται λοιπόν, τα 682, και αυτό που περισσεύει λοιπόν είναι οι δυνατότητές του. Ναι, και το μοιράζονται οι τράπεζες. Ακριβώς, και το μοιράζονται οι τράπεζες. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο νόμος αυτός είναι τόσο συγκεκριμένος που σχεδόν αυτομάτως βγαίνει και η δόση. Μάλιστα. Ακούσαμε όμως και σε περίπτωση μεγάλης αδυναμίας που δεν μπορεί κάποιος μια οικογένεια να ανταπεξέλθει, ότι έρχεται το κράτος με ένα κονδύλι το οποίο, αν δεν απατώμε, είναι 100 εκατομμύρια, να βοηθήσει λοιπόν πληρώνοντας τη δόση αυτών των οικογενειών. Ναι, σε πολύ λίγες. Τι ακριβώς. Δεν είναι και πάλι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αφού λοιπόν αυτός ο άνθρωπος υποβάλλει την αίτηση του νόμου Κατσέλη και εφόσον έχει όλα αυτά τα κριτήρια που προαναφέραμε, τα οποία δεν είναι λίγα, εμείς τα είπαμε έτσι λίγο επιδερμικά. Θα βγει μια δικαστική απόφαση. Όταν βγει η δικαστική απόφαση, θα πρέπει να κάνει μια άλλη αίτηση στο ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να του χορηγήσει μέρος της δόσης. Προκειμένου να κάνει την αίτηση αυτή, όμως πρέπει να έχει άλλες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις λοιπόν αυτές έχουν να κάνουν πάλι με εισοδηματικά κριτήρια και το ύψος της αντικειμενικής αξίας του σπιτιού. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι ακόμα χαμηλότερα. Εδώ λοιπόν είμαστε να τα συζητάμε. Να καλυστερήσουμε όμως αυτό το σημείο και το στάθος. Αυτό θα σου πω αργότερα τι σημαίνει μέσα στην εβδομάδα. Παρακαλώ πολύ το κοντρόλ. Παρακαλώ πολύ το κοντρόλ να καλέσει τον κύριο Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Όχι, είναι ο κύριος Γιάννης. Ο κύριος Γιάννης έπεσε γραμμή, νομίζω είναι ο κύριος Χριστός. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την υπομονή σας και για την επιμονή σας. Να είστε καλά. Σας ακούμε. Έχω ένα στεγαστικό, δύο στεγαστικά είναι βασικά. Είναι ένα των 60.000 ευρώ και ένα 26.000 ευρώ. Μάλιστα. Έχω όμως παράλληλα και σε μια τράπεζα 24.000 καταναλωτικό. Ήταν 16, δηλαδή πήγε με τους στόχους 26. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι τώρα τρίτο χρόνο άνεργος. Έχω μηδενικό εισόδημα. Ενοχλούν όμως τους εγγυητές μου. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Κουνάς το κεφάλι. Ναι, ναι, δυστυχώς οι εγγυητές δεν έχει προβληθεί κάτι διαφορετικό. Οι εγγυητές ευθύνονται σαν να έχουν ήδη την οφειλή. Δηλαδή, εάν δεν πληρώσετε εσείς, θα πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι το ποσό το οποίο οφείλεται εσείς. Θα αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες. Ακριβώς. Επομένως, οι εγγυητές θα πρέπει να εξετάσουν, να δουν μήπως οι ίδιοι μπορούν να κάνουν έτσι για παραγωγή στο νόμο Κατσέλη. Πάντως, πολύ φοβάμαι ότι επειδή οι εγγυητές συνήθως έχουν περιουσία, δηλαδή μπορεί να έχουν κάποιο σπίτι, ακόμη και να μπουν στο νόμο Κατσέλη, θα πληρώσουν μέρος της οφειλής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν έρθεις καν, με το που ακούσανε Στάθης Χριστοδουλέλης, ξεκινήσανε τα τηλέφωνα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Δεν προλαβαίνω να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο τώρα, ούτως ή άλλως θα ξέρουμε πάνω κάτω. Ο κ. Κατρούγκαλος ήταν, χθες έκανε τη συνάντηση, δεν βρέθηκε λύση ούτε χθες. Δεν απέδωσε αυτή η συνάντηση. Δεν απέδωσε την εβδομάδα, είπε ότι θα έχουμε. Μετά τι θα τα πει την επόμενη εβδομάδα. Θα αποδώσει σε περικοπές. Ο Δημήτρης λοιπόν που σε περίμενε, ο κύριος Δημήτρης που σε περίμενε, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας πάλι. Καλησπέρα. Κύριε Χριστοδουλέλη, είμαι συνταξιούχος του ΟΑΕ με διαδοχική. Δικαιούμαι κάποιο εφάπαξ από το ΝΑΤ. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε από πότε αρχίζει να μετράει ο χρόνος που πρέπει να πληρωθώ? Από την ημέρα που βγήκε η σύνταξή μου ή από την ημέρα που κατέθεσα?
Μισό λεπτάκι. Το ΕΦΑΠΑΞ αφορά μια, όπως το λέει και η ίδια η λέξη, είναι ΕΦΑΠΑΞ χορήγηση, είναι δηλαδή μια και καλή χορήγηση ενός βοηθήματος. Άρα δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε αυτό με την έννοια όπως μου θέτεται το ερώτημα. Αν με ρωτάτε, το χρονικό διάστημα για την απονομή μετράει από την έκδοση της οριστικής συνταξιδοτικής απόφασης, κύριε Δημήτρη. Ναι. Βγήκε 9/5 και έκανα την αίτηση 12/11, από πότε μετράει. Από τότε που κάνατε την αίτηση. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ερώτηση για σένα, Δημήτρη, γιατί αυτό δεν το κατάλαβα πριν. Δηλαδή, εγώ χρωστάω, όπως σου είπα, σε 4 τράπεζες 300 ευρώ. Το εισόδημά μου είναι 1.000 ευρώ. Αυτά που λέει το κράτος ότι μπορώ να ζήσω είναι στα 682. Τα υπόλοιπα, όπως πολύ σωστά μου είπες, τα μοιράζονται οι τράπεζες μεταξύ τους. Ναι. Ισόποσα ή όχι, δεν ξέρω πώς βγαίνει τέλος πάντων. Θέλω λοιπόν να μου πεις τώρα κάτι. Αυτό για να γίνει, για να μου τα δικαιολογήσει, τα 682 θα πρέπει να υπαχθώ στον νόμο Κατσαλή. Όχι. Ναι, να το κάνω, να το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Ο δικαστής θα έχει δύο κριτήρια προκειμένου να βγάλει τη δόση. Το πρώτο κριτήριο είναι λοιπόν οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπου θα πρέπει να δέχεται ως τεκμήριο ότι ένας άνθρωπος θέλει υποχρεωτικά το μήνα αυτό το ποσό τουλάχιστον. Για να μπορέσει για να ζήσει. Από εκεί και πέρα θα δει εάν υπάρχει προϋπόθεση πρώτη, δηλαδή το εισόδημά του να μην ξεπερνά ένα ποσό και πάνω. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα καταλάβει ποιες είναι οι δυνατότητές του. Θα βγάλει λοιπόν αυτό το οποίο περισσεύει από το εισόδημά του και μπορεί να δίνεται σαν δόση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό θα βγει. Αν δεν έχει εισόδημα κάποιος. Εάν δεν έχει εισόδημα, προβλέπεται τουλάχιστον για ένα διάστημα, σύμφωνα με τον παλιό νόμο, να μην πληρώνει τίποτα. Με την τελευταία, τρίποτα για τα πρώτα 3 χρόνια. Ναι. Σήμερα όμως, με την τελευταία τροποποίηση που έχει γίνει, υπάρχει υποχρέωση. Σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που θα ορίσει ο δικαστής, δηλαδή με την αποπληρωμή η οποία θα γίνει σε 20-30 χρόνια, όποια και να είναι η δόση αυτή που θα καταβάλει, να μην βλάπτονται οι δανειστές με τέτοιον τρόπο, ώστε να, τα χρήματα που θα πάρουν να είναι λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να πούνε πληστηριασμό. Δηλαδή, τελικά υποχρεωτικά έχει δεν έχει ο φιλέτης, θα πρέπει να πληρώσει την εμπορική αξία του σπιτιού, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα λοιπόν δεν λαμβάνεται υπόψη η πλήρης αδυναμία του δανειολήπτη. Γι' αυτό το λόγο προβλέπεται η διαδικασία της επιχορήγησης μέρους της δόσης από το ελληνικό δημόσιο, η διάρκεια της οποίας όμως είναι μόνο 3 έτη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και μετά να απαντήσουμε. Θα κάνουμε όμως στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια μικρή διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, δεν αργήσαμε πολύ, καθώς έχουμε να απαντήσουμε σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα τηλέφωνα, έχουν ξεκινήσει και για τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο, που μας δίνει πολύ χρηστικές πληροφορίες. Και να μας απαντήσει και γρήγορα σε 2 ερωτήσεις τηλεθεατών. Δημήτρη, πώς θα μπορεί κάποιος που έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές προς την τράπεζα από ενυπόθηκο δάνειο να προστατεύσει την κύρια κατοικία του? Όπα. Σε μπέρδεψα. Όχι, λοιπόν. Πώς θα μπορέσει να προστατεύσει, λοιπόν. Ναι, που έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες. Λοιπόν, καταρχάς, εδώ υπάρχουν 2 πιθανά σενάρια. Mm-hmm. Το ένα είναι το δάνειο να είναι καταγγελμένο. Ναι. Το άλλο είναι το δάνειο να μην είναι καταγγελμένο, απλά να υπάρχουν κάποιες δόσεις οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί, αλλά η σύμβαση να είναι ενεργή. Mm-hmm. Αν λοιπόν η σύμβαση είναι ενεργή και ο άνθρωπος αυτός δεν θέλει να πάει στον νόμο Κατσαλή, γιατί ο νόμος Κατσαλή είναι μια πτώχευση και έχει όλα αυτά τα λατώματα που έχουν προαναφέρει και έχει και πολλές προϋποθέσεις. Θα τον συμβουλεύσω να πάει άμεσα ο ίδιος στην τράπεζα να ξεκινήσει τη διαδικασία του κώδικα διοντολογίας των τραπεζών. Μάλιστα. Προκειμένου να πετύσει μια ρύθμιση. Εγώ θα σας πω ότι όσο και να ακούγεται απίστευτο, τις τελευταίες μέρες οι τράπεζες, τουλάχιστον μια μεγάλη τράπεζα της Ελλάδας, κάνει πολύ καλές ρυθμίσεις και σε κόκκινα δάνεια διαγράφει τελείως τους στόκους. Mm-hmm. Δηλαδή, δίνεται μια ευκαιρία σε δάνεια το οποίο είναι ληξιπρόθεσμα και καταγγελμένα εδώ και πολύ καιρό, να ξανατρέξουν από την αρχή, μόνο στο αρχικό τους κεφάλαιο. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα, εφόσον ο δανειολήπτης μπορεί να ξαναμπεί σε επόμενα πληρωμών, να το κάνει, γιατί ούτως ή άλλως με τον νόμο Κατσαλή, με τον διαφοροποιημένο νέο νόμο Κατσαλή, mm-hmm. μάλλον θα πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών του.
Αναφορικά λοιπόν με κάποιος ο οποίος ανήκει όμως στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή αυτόν του οποίου το δάνειο είναι καταγγελμένο και πιθανόν να έχει βγει μια διαταγή πληρωμής, θα μπορούσε βεβαίως να πάει στην τράπεζα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κώδικα δεοντολογίας, γιατί ο κώδικας αποκλειστικά έχει να κάνει σχέση με τα δάνεια τα οποία δεν είναι καταγγελμένα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξετάσει ή να τα ξαναδεί με την τράπεζα εξωτικαστικά ή να πάει στο νόμο Κατσέλη. Αυτή είναι η μοναδική τρόπη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σήμερα. Μάλιστα, να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο και τον κύριο Θωμά. Καλησπέρα σας, κύριε Θωμά, σας ακούμε. Καλησπέρα. Για τον κύριο Χριστοδουλέλη ήθελα να ρωτήσω. Μάλιστα. Φυσικά. Είμαι 58 χρονών. Πότε έχετε γεννηθεί? Το 1958. Είστε 57 λοιπόν. 57,5 είμαι στα 58, ναι. Συμπληρωμένα μας ενδιαφέρει, κύριε Θωμά, άρα 57. Συμπληρωμένα, 57, και, ναι. Έχω και έχετε... 8-300 ένσημα περίπου, σύνολο, από τα οποία τα 6% είναι βαρέα. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν, για να μπορούσατε να κάνετε χρήση της διάταξης των 7.500 βαρέων, θα έπρεπε να έχετε 7.500 πραγματικά βαρέα. Απέχετε πολύ, άρα λοιπόν, με τότε που συμπληρώνετε, αν συνεχιστεί ο εργασιακός σας βίος, τα βαρέα οδηγήστε ούτως ή άλλως στα 62 σας. Όμως, στα 62 με πλήρη σύνταξη, με τα υπάρχοντα ένσημα, ούτως ή άλλως μπορείτε να πάτε, αν κάνετε χρήση και της μικρότερης διάταξης των βαρέων, ή 4.500 ένσημα σύνολο, εκ των οποίων 3.600 βαρέα, αρκεί όμως από τα 62 σας και πίσω να έχετε 1.000 βαρέα τα προηγούμενα 13 χρόνια. Άρα, ο ορίζοντάς σας ασφαλιστικός είναι αυτός, κύριε Θωμά. 62, πλήρη σύνταξη, 62, αρκεί να έχετε 1.000 βαρέα τα προηγούμενα 13 χρόνια. Από τα 62 και πίσω. Ναι. Πιο νωρίς δεν γίνεται για 60. Δυστυχώς όχι. Δεν προλαβαίνετε τη μεταβατικότητα λόγω του ότι αργείτε να συμπληρώσετε τα 7.500 βαρέα για τα οποία δεν χωρεί εξαγορά πλασματικού χρόνου. Αλλά είναι, να ξέρετε ότι είσαστε και αυτοί οι οποίοι δεν θίγονται. Έτσι ακριβώς. Είναι μακάρι να μπορούσαμε να δίνουμε εμείς την τάξη σε εστάθη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στάθη, είσαι ο καλύτερος πάντα. Δηλαδή, πραγματικά, με έχεις κάνει και έχω μάθει 5 πράγματα τουλάχιστον και μπορώ να απαντήσω. Να καλησπερίσουμε και τον επόμενο σοφέ τηλεθεατή. Ο κύριος Γιάννης, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον νόμο Κατσέλη. Βεβαίως. Ο κύριος Αναστασόπουλος σας ακούει. Υπάρχει απόφαση η οποία ικανοποιείται τώρα επί 2 χρόνια πληρώνεται. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν ορίζει η ημερομηνία πότε πρέπει να πληρώνεται μέσα στο μήνα, είναι συγκεκριμένο ότι πρέπει να είναι 2, 3, 5 ή μέσα στο μήνα η δόση? Εννοείται, η απόφαση στο τέλος δεν λέει... Απόφαση που βγήκε έλεγε ότι με την δημοσίευση της απόφασης το πρώτο τρίμηνο του επόμενου μήνα πρέπει να πληρωθεί αυτή η δόση. Άρα αυτή αλλά δεν έλεγε μετά κάθε μήνα το τριήμερο ή κάποια ημερομηνία. Όχι, ισχύει προφανώς το ίδιο πράγμα για κάθε μήνα. Δηλαδή, το πρώτο τρίμηνο κάθε μήνα μέχρι το τέλος της ρύθμισης είναι η προθεσμία που σας δίνει ο δικαστής να βάζει τη δόση. Μέχρι τις 3 του μήνα και αν τη βάλει στις 4-5. Εντάξει, εσείς δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θα φροντίζετε να τη βάζετε στον χρόνο σας. Εντάξει, αλλά τώρα αν πάει μία-δύο φορές... Εάν μέσα στο μήνα το πληρώσεις το αναλογούν. Δεν σας άκουσα. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, αυτό σας λέω. Ούτως ή άλλως για να κηρυχθείς έκτοτος, δηλαδή για να σε βγάλουν από τον νόμο, πρέπει να έχεις καθυστερήσει τουλάχιστον 3 μήνες μέσα στο έτος. Εδώ μιλάμε. Ορίστε. Ημερολογιακά μετράνε οι 3 μήνες. Μέσα στο έτος. Ναι, ένας, όχι ημερολογιακά. Οι μήνες μετράνε από την τελευταία μέρα του πρώτου τριημέρου του μήνα μέχρι τον επόμενο μήνα στις 3 του μηνός. Με αυτόν τον τρόπο είναι βγαίνει ο μήνας. Αλλά επειδή είναι σοβαρό, ήθελα να το διευκρινίσω. Και πολύ καλά κάνατε. Οπότε, επειδή λόγω capital και τέτοια, υπάρχει πρόβλημα να πληρώνονται στις 3 του μήνα. Αυτό σας εξήγησε μόλις ο. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν μπορέσετε να καλύψετε τις δόσεις τις οποίες έχετε πίσω, όχι, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Ο σκοπός είναι να μην γίνει σύστημα. Γιατί θα ενοχληθεί και η τράπεζα και κάποια στιγμή, εάν βρεθείτε σε πραγματικό πρόβλημα και δεν μπορείτε να καλύψετε πραγματικά 3 μήνες ολόκληρους, ίσως τότε να αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Αλλά εφόσον. Μάλιστα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει λύση κάθε απόγευμα. Αν πληρώσει τη δόση ακριβώς, γι' αυτό και όλο σωστά ρωτάνε οι τηλεθεατές, γιατί στην εφορία, όταν η δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι 30 του μήνα και πα μετά, είναι λήξη πρόθεσμο. Έχουν απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Απόστολος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα, κύριε Απόστολε. Ναι, καλησπέρα σας. Με τον εργατολόγο θα ήθελα να με τον κύριο Στάθη Χριστοδουλέλη, μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι γεννητής του 1952.
Μάλιστα. Μέχρι από την πρώτη δεκάτη του 1980 μέχρι την πρώτη τετάρτη του 2006 έχω ταμείο εμπόρων με σύνολο 25 χρόνια και 7 μήνες. Έκανα διακοπή στην πρώτη τετάρτη του 2006. Το 2011 στην πρώτη πέμπτου ξαναξεκίνησα τον ΟΑΕ μέχρι 28 τετάρτου του 2015. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη? Δυστυχώς, έτσι όπως μου το αναφέρατε, το άθροισμα των χρόνων ασφάλισής σας είναι 29 και κάτι μέχρι και τώρα, επομένως μέχρι και το 2015. Άρα, δυστυχώς, το 2012 δεν προλάβατε να κλειδώσετε δικαίωμα, γιατί υπάρχει δυνατότητα για εξαγορά μέχρι 5 ετών πλασματικών. Άρα, με τα έτη που είχατε, δεν συμπληρώνατε 35 χρόνια το 2012. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οδηγήσετε. Αυτό ισχύει και με το νέο πλαίσιο αλλά και με το προηγούμενο. Στο 62ο έτος ηλικίας είστε ήδη 63, αλλά θα πρέπει να έχετε και 40 χρόνια ασφάλισης μαζί με 7 πλασματικά. Επομένως, αυτό είναι το πλαίσιο για εσάς. Κλειδώνετε δικαίωμα με δεδομένα από 13 και εξής. 62 με 40 χρόνια ασφάλισης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Εσύ έλεγε δυστυχώς, ο κύριος έλεγε όχι. Όταν λαφθείς εσύ τα δυστυχώς, μας τρομάζεσαι στο δουλέλι. Κυρία Βασιλική, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Παρακαλώ, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χρυστοδουλέλη. Μάλιστα. Είμαι ήδη συνταξιούχος, εάν έχω δικαίωμα να εργάζομαι και να κολλάω ένσημα. Που είστε, λαμβάνετε σύνταξη από ποιο φορέα, κυρία Βασιλική? Από το ΙΚΑ. ΙΚΑ. Λοιπόν, αλλά επειδή η σύνταξή μου είναι χαμηλή. Να αναφέρω το πλαίσιο, θα πω το γενικό πλαίσιο που αφορά πιθανώς και άλλους τηλεθεατές. Όντας άνω των 55 καταρχήν, αν απασχοληθείτε, είστε άνω των 55? Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί κάτω των 55 αναστέλλεται η σύνταξη. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι άνω των 55 διαχωρίζουμε αν ως συνταξιούχος αναλάβετε μισθωτή εργασία, οπότε σε αυτή την περίπτωση λαμβάνετε κανονικά τη σύνταξή σας ως τα 30 ημερομίσια των ειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 990 ευρώ, και το υπερβάλλον των 990 καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Αν έχετε μικρή σύνταξη, πρακτικά λοιπόν δεν σας στίγει αυτό. Αν αντί για μισθωτή εργασία αυτοαπασχοληθείτε, όντας πάλι άνω των 55, γιατί όπως προείπα, κάτω των 55 αναστέλλεται η σύνταξή σας, τότε θα πληρώνετε προς αυξημένες εισφορές στον ΟΑΕ 50% και το ποσό άνω των 60 ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη, πάνω από 1.900 ευρώ, θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Άρα λοιπόν, εσείς θα απασχοληθείτε ως μισθωτή? Ναι, ως μισθωτή. Επομένως, ως ημερομίσθια. Αν έχετε, αντιληπτό, αν έχετε λοιπόν μικρή σύνταξη, τότε δεν θα έχετε πρακτικά κάποιο πρόβλημα. Μόνο η φορολογική αντιμετώπιση θα πρέπει λίγο να σας ανησυχήσει ποιο θα είναι το ποσό του φόρου το οποίο θα πληρώσετε. Γιατί αυξάνεται το φορολογητέο εισόδημά σας. Κατά τα άλλα, πρακτικά δεν έχετε πρόβλημα. Και αυτά τα ένσημα μετά που θα έχω συμπληρώσει, μπορώ να αναβαθμίσω τη σύνταξή μου? Ναι, με μια μικρή προσάυξηση, με συντελεστή 1,7%. 1,714 για την ακρίβεια. Όχι κάτι τόσο σημαντικό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πάει και χαμένος ο ασφαλιστικός αυτός χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Δεν θα μου κάνεις ένα σχόλιο για το τι έγινε χθες? Δηλαδή δεν μπορώ λοιπόν, έτσι. Θα πω και το εξής. Ναι. Καταρχήν, η συνάντηση από την ενημέρωση που είχα ήταν ακαρπή. Η ελληνική πλευρά προσπαθεί να πείσει τους δανειστές ότι με αύξηση των εισφορών, στην οποία αντιτίθενται οι δανειστές καθώς και οι εργοδοτικές ενώσεις, καθώς και με τις ήδη ληφθήσες αποφάσεις επί των συντάξεων, ότι θα εξοικονομηθεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν εξοικονομείται. Για παράδειγμα, το 1 δις το οποίο απαιτείται για το 2016, η μείωση της συνταξιοδοτικής. Μάλλον το 1 δις, το οποίο 1,6 είναι για την ακρίβεια. Να πούμε το εξής, ότι οι περικοπές είναι εκ των όνων κάνευ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή προκρίνουν τον επανυπολογισμό των συντάξεων, από τον οποίο διαφαίνεται ότι θα θυγούν όσοι έχουν φύγει με μικρό όριο ηλικίας, έχουν φύγει με υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης. Εδώ πέρα μια παρένθεση. Τα ποσοστά αναπλήρωσης λόγω των μνημονιακών περικοπών έχουν ήδη πάει στα τάρταρα, άρα δεν υπάρχουν υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης, έτσι για να μην ανακυκλώνεται αυτό το ψέμα. Όσοι έχουν λιγότερα από 35 χρόνια ασφάλισης είναι ηθυγόμενοι. Αυτή η τριαρχία λοιπόν θα είναι οι νέοι πληττόμενοι από τις περικοπές. Ελπίζω να υπάρχει μια δικαιοσύνη στον τρόπο που θα γίνουν οι περικοπές αυτές, γιατί ήδη τα συνήθη υποζύγια. Σου λέω εδώ και πολλούς μήνες που το αναφέρουμε, μέχρι να κλείσει αυτό το ασφαλιστικό, θα έχουμε βγει εμείς στη σύνταξη. Έτσι είναι, έτσι είναι και έτσι. Η επόμενη τηλεθέατρια μας είναι η κυρία Ευαγγελία. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Θα ήθελα να μιλήσω με τον εργατολόγο. Μάλιστα. Τον κύριο Χρυστοδιάλη, μάλιστα. Μάλιστα. Είμαι γεννημένη του 59 και από το 83 τον Απρίλιο είμαι ασφαλισμένη στον ΟΕ μέχρι και σήμερα. Πότε λοιπόν, είστε 56 ετών λοιπόν και έχετε 32 χρόνια ασφάλιση. Το 2012 δεν είχατε 30 χρόνια, ούτως ώστε μαζί με 5 χρόνια πλασματικά να μπορέσετε να συμπληρώσετε τα 35. Άρα δεν έχετε προλάβει να κλειδώσετε δικαίωμα συνταξιδοτικό το 2012. Όπερ σημαίνει όπερ μεθερμινευόμενων. Εσείς βγαίνετε με το προηγούμενο καθεστώς στα 62 σας με 40 χρόνια ασφάλισης. Αυτό δεν αλλάζει με το νέο νόμο το 43-36 του 15. Επομένως, σύνταξη στα 62 έτη ηλικίας αρκεί να έχετε και 40 έτη ασφάλισης. Μάλιστα, τα πλασματικά και αυτά. Που... Μαζί με 7 πλασματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ που μας καλέσατε. Πριν περάσουμε στον κύριο Δημήτρη, δύο ερωτήσεις για τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο. Πώς θα προσδιορίζει το δικαστήριο το ποσό της δόσης που θα καταβάλει ο φιλέτης για να ρυθμίσει τα χρέη του? Είναι αυτό που είπαμε πριν. Ναι. Να πούμε στο τέλος της ρύθμισης, δηλαδή στα 20 χρόνια που είναι το ανώτερο, εκτός και αν προβλέπεται το ότι στην αρχική δανειακή σύμβαση ήταν μεγαλύτερη διάρκεια, άρα μπορεί να πάει και στα 35, θα πρέπει να πληρώσει υποχρεωτικά ολόκληρο την αξία της εμπορικής του σπιτιού, η οποία, όπως είπαμε, θα καθοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα, λοιπόν, ένας δανειολήπτης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διεκδικήσει κούρεμα, σίγουρα, εφόσον οι οφειλές του είναι μεγαλύτερες από την εμπορική αξία του σπιτιού. Το ποσό, λοιπόν, της δόσης θα βγει, όπως είπαμε πριν. Θα λάβει ο δικαστής υπόψη του τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και αν, για παράδειγμα, παίρνει το μήνα 1.000 ευρώ και είναι μόνος του, χωρίς άλλες υποχρεώσεις και χωρίς παιδιά, θα πρέπει να πληρώνει, θα το βρεθούν τα 682 ευρώ. Ο κύριος Δημήτρης είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Δημήτρη. Ήθελα να μιλήσω για το ασφαλιστικό στον κύριο. Χρυστοδιέλη. Ναι. Είμαι από το 1993 ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Είμαι τώρα 62 ετών. Πρέπει να συνεχίζω να πληρώνω ή να σταματήσω? Λοιπόν, από το 1993 μέχρι τώρα έχετε συμπληρώσει 22 χρόνια ασφάλισης. Ούτως ή άλλως έχετε συμπληρώσει τη 15 ετία, όμως η σύνταξή σας σε κάθε περίπτωση, είτε συνεχίσετε είτε όχι, θα σας απονεμηθεί στο 67ο έτος ηλικίας, κύριε Δημήτρη. Τι πρέπει να κάνω, να συνεχίσω? Για να προσαυξήσετε τη σύνταξή σας, αν υπάρξει ανταποδοτικότητα στη σύνταξη από εδώ και πέρα, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ερωτηματικό, τότε καλό θα ήταν να συνεχίσετε. Αν όμως ούτως ή άλλως, σας ξαναλέω, στα 67 θα μπορείτε να λάβετε τη σύνταξή σας. Πάντως είμαι καλυμμένος τώρα αυτά τα χρόνια που έχω πληρώσει. Ναι, τουλάχιστον με το ισχύον καθεστώς, ναι. Μία ερώτηση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ερώτηση πάρα πολύ γρήγορα και για τους δυο σας. Πήρα στεγαστικό το 1999, πέρυσι το εξόφλησα το 2006. Το κάναμε γονική παροχή στην κόρη μας. Η τράπεζα αρνείται να άρει την προσημείωση, γιατί υπάρχουν χρέη από κάρτες κλπ. Τι μπορώ να κάνω, μας ρωτάει το 261, Δημήτρη? Εντάξει, η τράπεζα, κανονικά η τράπεζα δεν μπορεί να αρνηθεί, γιατί η προσημείωση αυτή έχει εγγραφεί αποκλειστικά για ένα δάνειο το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Προβλέπεται διαδικασία δικαστική, μπορεί να βγει η προσημείωση χωρίς τη συνένεση της τράπεζας. Η τράπεζα λοιπόν όμως τον εκβιάζει, τέλος πάντων τον πιέζει. Προκειμένου να ρυθμίσει τις άλλες οφειλές του. Δεν μπορεί να τα αφήσει ούτως ή άλλως όλα αυτά να σέρνονται. Ας βρει τρόπο να ρυθμίσει την οφειλή και να βρει για δικηγόρο, προκειμένου να βρει έναν τρόπο εξοδικαστικό να τον επιλύσει άμεσα, να μην έχει αντιδικία με την τράπεζα. Γιατί το να βγει μια προσημείωση είναι κάτι πολύ απλό. Εφόσον αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή. Μόνο με το χαρτί της εξόφρησης δηλαδή. Μάλιστα. Είναι αρκετό για να βγει η προσημείωση. Τελευταία γραμμή για σήμερα είναι ο κύριος Νίκος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Είμαι 57 χρονών. Είμαι ασφαλισμένος από το Σεπτέμβριο του 1971 μέχρι το 2010. Είχα 10.400. Βαρέα. Και βαρέα. Τα βαρέα σας πόσα? Μικτά. Τα βαρέα. Τα βαρέα, ας πούμε. 7.500 ήταν. Πόσο? Πρέπει να είναι γύρω στις 5.000. Είναι κάπου 16-17 χρόνια. Ναι. Άρα δεν υπάρχουν, δεν είναι 25 χρόνια. Άρα επομένως, κύριε Νίκο, από τη στιγμή που εσείς μαζί με πλασματικό χρόνο με το προηγούμενο καθεστώς κλειδώνατε δικαίωμα το 2011 για να συνταξιδοτηθείτε στα 58 έτη ηλικίας με 10.800 ένσημα με το νέο νόμο το 43-36 του 2015, επειδή τα 58 έτη τα κλείνετε το 2016, οδηγήστε ένα χρόνο μετά. Οδηγήστε στο 59ο έτος ηλικίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
πολύ. Δύο ερωτήσεις πολύ γρήγορες από τους τηλεθεατές μας. Ασφαλισμένος σε 10 από το 1978, γεννηθεί το 1959. Υπάρχει κενό ασφάλισης 35 χρόνια το 16. Όχι, μη μου το κάνεις τώρα αυτό. 35 χρόνια. Αν λοιπόν τα 35 έτη ασφάλισης τα έχεις πληρώσει μέχρι τις 18-8, τότε διασώζει το χωρίς όριο ηλικίας. Τον Φεβρουάριο, όμως... λέει, το 16 το Φεβρουάριο, οπότε βγαίνω με το νέο ασφαλιστικό. Το Φεβρουάριο του 16, επομένως πηγαίνει στον πρώτο πίνακα 55. Θα σου πω αμέσως. 56 και 9. Τι ισχύει για όσους αποχώρησαν 31-12 του 2013 με θελουσία της Εθνικής Τράπεζας και θα έχουν 35 χρόνια το 2016. Ένα καλό ερώτημα. Ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί το πλαίσιο αυτό. Έχω γεννηθεί το 61, εργάζομαι το 1983 με βαρέα. Πότε μπορώ να βγω σύνταξη, μας ρωτάει ο φίλος μας ο Νίκος και είναι η τελευταία. 54, έχει 32 χρόνια. Αν έχει βαρέα, θα μπορούσε να βγει. Είναι με εξαγορά βαρέα, στο 62. Στα 62 σε κάθε περίπτωση, μεταβατικά, αν συμπληρώνει τα 10.500, εκ των οποίων 7.500 βαρέα το 2012, 56.5 πλήρης, 54.5 μειωμένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε καλά. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5. Γεια σας.